είσαστε για ακόμα μία φορά μαζί μας. Απόψε γενιάζουμε την πολύ πολύ ιδιαίτερη έκθεσή μας, που μας διπρόκειψε όλο το χειμώνα, κάθε Τρίτη, ανελιπώς. Μαζευόμασταν, βλέκαμε, παιδιάζαμε και τελικά μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία προέκυψε και η έκθεσή μας. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η Λεύτρα Σπυρόπουλου, η οποία θα σας πει και δύο κουβέντες. Εγώ θα ευχαριστήσω την καθηγητρία που ήταν παρούσα κάθε Τρίτη και επίσης τη Βάγια για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο. Γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, εμένα προσωπικά μου χάρισε μια πάρα πολύ ωραία λέξη, την οποία χρησιμοποίησε στο κείμενό της. Μη πενθείς. Πώς? Μη πενθείς. Το πρόσεξα. Διάβασα. Ναι. Θα πει. Τι λέμε. Βάγια, η οποία είναι φιλόλογος, μη πενθείς είναι αυτός ο οποίος διώχνει τη λύπη, διώχνει τη θλίψη. Κάθε φορά που τη σκέφτομαι αυτή τη λέξη, πραγματικά νιώθω μία απίστευτη εφορία. Φαίνεται πως αυτή η ελληνική γλώσσα είναι μαγική. Λοιπόν, η Λεύτρα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ στην έκθεση. Ξέρετε όλοι ότι ονομάζεται δεν βλέπουμε μόνο τις Τρίτες. Γενικά ήταν μια ιδέα η οποία προέκυψε πολύ φυσικά από τα κορίτσια, τα Plexing Girls στην ομάδα, που συγκεντρώθηκαν, γνωρίζονταν και από παλιά. Και προέκυψε πολύ αυθόρμητα αυτή η ιδέα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και μια δημιουργική συγκέντρωση που γινόταν κάθε Τρίτη, αλλά πέραν από αυτό είχε και ένα σκοπό κοινωνικοποίησης και γενικότερα στο να έρθουν τα κορίτσια πιο κοντά. Θέλω να πω και μερικά λόγια για την Plex και γενικά για το Plexing, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ήδη από διάφορους μύθους στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι από την Οδύσσεια του Ομήρου, όπου η Πινελόπη προσπαθώντας να αποφύγει τους μνηστήρες, έραβε και έπλεκε και ξύλωνε μέχρι να επιστρέψει ο Οδυσσέας. Επίσης είναι και ο μύθος της Αράχνης, η οποία ήταν μια φοιτητή που προκάλεσε την Αθηνά. Έκανε ένα challenge, παιδί μου. Και τελικά, επειδή προφανέστατα ως τιμητή δεν μπορούσε να τη συναγωνιστεί, την νίκησε η Αθηνά. Και έτσι από την τροπή της κρεμάστηκε, τελικά την επαναφέρει στη ζωή η Θεά Αθηνά με τη μορφή της Αράχνης, έτσι ώστε να συνεχίσει να πλέξει στους αιώνες στον αιώνα. Πέρα όμως από τη μυθολογία, έχουμε την πλέξη και γενικά την ποιητική και στην ελληνική λογογραφία. Είναι μέρος της παράδοσής μας, οι γυναίκες πλέκανε πάρα πολύ παλιά, επίσης στήριξαν τον αγώνα όταν πολεμούσαν. Οι άντρες πλέκανε τις κάλτσες, τις φανέλες και τα σχετικά, οπότε ήταν σαν να παίρνανε κάπως μέρος για αυτές στον αγώνα. Στη σύγχρονη τέχνη, το νήμα, το πανί, το κλωστή χρησιμοποιούνται και αυτά ως εργαλεία, ως στοιχεία για να δημιουργηθούν οικαστικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιούν πολλοί καλλιτέχνες. Και βλέπετε επίσης και στην έκθεσή μας, 4 Έλληνες οικαστικοί, η Σταυρούλα Καζιάλη, η κυρία Μαρία Παναγιώτη που την έχουμε σήμερα μαζί μας, ο κύριος Τσακίρης και η Γιάννη Αγγελίοπλου που έχουν δημιουργήσει δικαστικά έργα με βάση το νήμα. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίασή μου, είμαι και λίγο αγχωμένη, συγχωρέστε. Είναι η πρώτη παρουσίαση.